Κύριε Ραπλούλη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Να είστε καλά. Βουλευτή μου, από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε πλέον σε τροχιά, να το πω έτσι, κινητοποιήσεων. Την αρχή έκαναν οι δάσκαλοι και μαθαίνουμε ότι και τις επόμενες ημέρες, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, αλλά θα μπουν κι άλλες, κι άλλοι κλάδοι στη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς τα νέα που μας έρχονται, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις σε είδη βασικής ανάγκης λόγω και της αύξησης των τιμών της ενέργειας, θα πιέσουν κι άλλο το εισόδημα των εργαζομένων κυρίως. Ναι, φυσικά ορισμένα από τα στοιχεία που οδηγούν τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούν στην πλειοψηφία, αν θέλει, του λαού μας, που βιώνει μια αφόρητη κατάσταση με τα συνεχιζόμενα μέτρα όλων των κυβερνήσεων αλλά και της παρούσας κυβέρνησης, αλλά και με το κύμα ακρίβειας όπως επισημαίνεται, οδηγούν στην κατεύθυνση της οργάνωσης της πάλης, τους αγώνας, το αγώνα τους, στην κατεύθυνση διεκδίκησης λύσεων στα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και φυσικά μια σειρά από κλάδι, όπως είπατε, με αφορμή και τα ζητήματα της παιδείας, και όχι μόνο της παιδείας, αλλά και της υγείας, όπως είπατε, και το προηγούμενο διάστημα που αναδείχθηκαν με μια σειρά από κινητοποίησεις, αλλά και το επόμενο διάστημα, τα ζητήματα της εργασίας, τα ζητήματα που αφορούν τους αντεργατικούς αντιλαϊκούς νόμους, οι οποίοι εφαρμόζονται ή θα εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα, δείτε νόμος Χατζηδάκη, με ό,τι απορρέει από αυτούς. Ζητήματα τα οποία επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση των εργαζομένων, όχι μόνο τη ζωή τους, αλλά και την ίδια τους τη δράση. Εμείς από την πλευρά μας, και με αφορμή το βήμα που μου δίνεται, να χαιρετήσουμε τις μεγαλειάδες αυτές κινητοποίησεις που γίνανε χθες, τις μεγαλειώδες απεργιακές κινητοποίησεις των εκπαιδευτικών, των μαθητών, δεκάδων εργατικών συνδικάτων, γονέων, ακριβώς ανάντια στα αντιεκπαιδευτικά σχέδια της κυβέρνησης, που στοχεύουν στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, το άνοιγμα της ψαλίδας των κοινωνικών διακρίσεων των παιδιών μας, και ένα σχολείο στο οποίο, και τη μετατροπή μάλλον ενός σχολείου σε σχολείο όπου όλα θα πουλούνται και θα αγοράζονται. Και εμείς ενώνουμε τη φωνή μας με τους εκπαιδευτικούς, με τους μαθητές, με τους γονείς, που αποκαλύπτουν τα κυβερνητικά ψέματα περί δίθεν αναβάθμιση του σχολείου. Και φυσικά ενάντια στον αυταχειρισμό που επέδειξε η κυβέρνηση του Υπουργείου Παιδείας, που αρνούνται παράλληλα και με τους εκπαιδευτικούς και γονείς φυσικά και τους μαθητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς που αρνούνται να βάλουν πλάτη σε αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης. Και φυσικά η απάντηση απέναντι σε όλα αυτά τα μέτρα είναι θα δοθεί στους δρόμους του αγώνα, και οι εργαζόμενοι το ξέρουν πολύ καλά. Κύριε Λαμπρούλη, επίσης έχουμε τις τελευταίες μέρες πλούσια δραστηριότητα και στη Βουλή. Είχαμε την επικύρωση της Ελληνογαλλικής Αμυντικής Συμφωνίας, την οποία καταψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για ποιο λόγο την καταψήφισατε? Αυτό που αναδεικνύουμε εμείς μέσω της συζήτησης που έγινε και της ψήφισης από όσους ψηφίσαν τη σύμβαση, την Ελληνογαλλική Συμφωνία, είναι ότι και με αυτή τη συμφωνία η χώρα μας εμπλέκεται περαιτέρω στους υπερελιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή και όχι μόνο. Και πολύ, αν θέλετε, εξειδικευμένα ή ειδικότερα για τη συμφωνία αυτή, ότι δεν είναι μια συμφωνία η οποία υπηρετεί, αυτό αναδείξαμε, τα συμφέροντα της χώρας μας, την αμυντική θωράκιση της χώρας μας, αλλά είναι το εργαλείο, αν θέλετε, αξιοποίησης και της χώρας μας μέσω αυτών των εξοπλισμών για τις υπερελιστικές επεμβάσεις και την υπερελιστική παρουσία του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε άλλες χώρες όπου γης. Και τι θα έπρεπε να γίνει? Πολύ καλά, στην Αφρική και πάει λέγοντας. Τι θα έπρεπε να γίνει, κύριε Ραπλούλη? Αυτό που λέμε ότι, κοιτάξτε να δείτε, και με αφορμή την Ελληνογαλλική, αλλά έρχεται τώρα και η νέα συμφωνία για τις βάσεις, αμερικάνικες βάσεις. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν βαθαίνουν ακριβώς αυτό που είπα, την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς, τους υπερελιστικούς σχεδιασμούς. Και εδώ αυτό που προβάλλεται, αν θέλετε, προπαγανδίζεται από την κυβέρνηση, είναι ότι αυτοί ακριβώς οι σχεδιασμοί και η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς θα
έχουν να κάνουν με την προστασία της χώρας μας και του λαού. Όπως αυτό το ισχυρίζεται όχι μόνο η παρούσα κυβέρνηση, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Εμείς λέμε ότι ακριβώς η πρόσδεση σε αυτούς τους εμπεριθυνιστικούς σχεδιασμούς και η ίδια η ζωή του αποδεικνύει, αλλά και η εμβάθυνση, αν θέλετε, η περαιτέρω εμβάθυνση σε αυτούς τους σχεδιασμούς, κάνουν πιο επικίνδυνη την κατάσταση για τη χώρα μας, στην περιοχή φυσικά, και το κυριότερο είναι ότι μετατρέπουν τη χώρα μας σε στόχο. Και σε αυτές τις συνθήκες, κατά τη γνώμη μας, έχει μεγάλη σημασία η ενίσχυση της πάλης ενάντια στον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την απεμπλοκή της Ελλάδας από αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Αντίστοιχα, την επιστροφή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από το εξωτερικό, το ξύλωμα των Αμερικάνικων βάσεων. Και μόνο έτσι θεωρούμε, και έτσι μόνο, μπορούν να ικανοποιηθούν και οι λαϊκές ανάγκες, να εξασφαλιστεί δηλαδή η ειρηνική πορεία της χώρας και να αναπτυχθούν αμοιβές και υποφελείς σχέσεις με άλλα κράτη. Μα και η Ελλάδα όμως, κύριε Λαμπρούλη, δεν είναι Ελβετία ούτε Φιλανδία. Έχει δίπλα ένα προκλητικό και επιθετικό γείτονα, διεκδικεί τη μισή χώρα. Πώς αντιδράσουμε? Αυτή την προκλητικότητα της Τουρκίας δεν ξέρω πώς χρονίστε, εγώ τη θυμάμαι δεκαετίες τώρα. Βέβαια, με τις εξάρσεις, με τις υφέσεις. Πίσω από αυτές τις εντάσεις, να το πω έτσι, και τις απειλές, κρύβονται τα τεράστια συμφέροντα και η διαπάλη που γίνεται μεταξύ των αστικών τάξεων Τουρκίας και Ελλάδας για τις ΑΟΣ, για τα κοιτάσματα στην νοτιοανατολική, εννοώ Μεσόγειο και όχι μόνο, και στο Αιγαίο. Με τους λαούς όμως στο περιθώριο, ή αν θέλετε, με τους λαούς να τους θέλουν προσδεδεμένους στο άρμα αυτών των ανταγωνισμών. Που στην ουσία, σε μια περίπτωση πιο οξία φάση, να το πω έτσι, πιο οξυμένη κατάσταση, θα την πληρώσουν οι ίδιοι οι λαοί, θυσιάζοντας ακόμα και τις ζωές τους. Και από αυτές τις υπεριαλιστικές ενώσεις, επαναλαμβάνω, ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα. Τι δουλειά έχουμε, για παράδειγμα, τα ελληνικά στρατεύματα είχαν το Αφγανιστάν? Τι δουλειά έχουμε, για παράδειγμα, να φυλάμε τον εναέριο χώρο των Σκοπίων, της Βορείου Μακεδονίας, συγγνώμη, ή της Αλβανίας, ή αποστολές όπου γης στα πλαίσια του ΝΑΤΟ? Αυτά γίνονται για την υπεράσπιση της εθνικής μας ακεραιότητας και των συνόρων μας? Όχι, φυσικά, για την υπεράσπιση των συμφερόντων των μεγάλων εμπεριαλιστικών δυνάμεων, αν θέλετε, των μονοπωλίων. Κύριε Λαμπρούλη, να περάσουμε και σε μια άλλη πρόταση, την οποία ψήφισε το ΚΚΕ. Και αναφέρομαι στην πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ναι, που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη διερεύνηση ζητημάτων χειραγώγηση, όπως λέγεται, τη κοινή γνώμη και κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Ναι, είπαμε από την πρώτη στιγμή, νομίζω, όπως το λέτε και εσείς, ότι δεν έχουμε αντίρρηση να δημιουργηθεί αυτή η επιτροπή. Όμως θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι δηλαδή η διερεύνηση του κρατικού χρήματος που πήγε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την τελευταία δεκαετία, ναι, και αφορμή η λίστα Πέτσα, έτσι δεν είναι? Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, όπως είπατε, ναι. Μάλιστα, να θυμίσω εδώ πέρα ότι το 2020 και για τρεις συνεχόμενες φορές το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε καταθέσει τροπολογία για να διερευνηθεί ακριβώς αυτή η κρατική χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η οποία απορρίφθηκε. Είναι καλό να τα θυμίζουμε αυτά και να τα επαναφέρουμε στη μνήμη ορισμένων. Δηλαδή προέβλεπε την κατάθεση στοιχείων για το πώς εξοδεύτηκαν τα χρήματα του ελληνικού λαού τα τελευταία 10 χρόνια. Για την πρόθεση δηλαδή της κρατικής διαφήμισης. Και αυτή η τροπολογία, επαναλαμβάνω, απορρίφθηκε από όλα τα κόμματα, ή τουλάχιστον άλλα κόμματα φανερά, όπως η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ σιώπησε τότε. Το θυμάμαι πολύ καλά. Κύριε Λαμπρούλη, ό,τι αφορά το ζήτημα της διαπλοκής και του χρηματισμού και της εξαγοράς, αυτά είναι συστατικά στοιχεία αυτού του συστήματος που ζούμε, του αστικού πολιτικού συστήματος. Δεν μας εκπλήσουν φυσικά, αλλά δεν λέμε όχι σε τέτοιου είδους κινήσεις διερευνητικών επιτροπών, οι οποίοι θα μελετήσουν σε βάθος, και τουλάχιστον εμείς από την πλευρά μας αυτό θα προσπαθήσουμε, να αναδείξουμε όλα τα ζητήματα αυτά. Κύριε Λαμπρούλη, να επικαλεστώ και την επαγγελματική σας ιδιότητα. Είστε ιατρός πνευμονολόγος. Είμαστε ακόμα σχεδόν, δεν φαίνεται επί του παρόντος τουλάχιστον, διέξοδο στην πανδημία. Έχουμε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί, μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την πανδημία με διάφορους τρόπους και μέσα. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τις κυβερνητικές πολιτικές σε αυτό το κομμάτι.
Κοιτάξτε, η ευθύνη της κυβέρνησης είναι τεράστια σε ό,τι αφορά και τα ζητήματα θωράκισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά κυρίως και στα ζητήματα του εμβολιασμού. Είμαστε πλέον στα μέσα του Οκτώβρη. Έχει εμβολιαστεί στο σύνολο και με τα δύο εμβόλια και με τις δύο δόσεις, να το πω έτσι, περίπου το 60%. Ωραία, να κάνω και λάθος, να λέω και πολύ ακόμα, να το ανεβάζω. Όταν αυτό το ποσοστό θα έπρεπε να είναι εδώ και 3 και 4 μέρες. Ρωτάει και ο ηχολήπτης μας εδώ, τι θα έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα, μου λέει, αν ήταν στην κυβέρνηση και θα έπρεπε αυτό να πάρει τις αποφάσεις. Καταρχήν, κοιτάξτε να δείτε, τι αναδεικνύεται και μέσα των εμβολιασμών. Αυτό πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος, και νομίζω το βλέπει και το ζει, γιατί και το βίωσε με τον πιο τραγικό τρόπο. Το θέμα είναι ποιο. Εμβολιασμός. Ποιανού αρμοδιότητα είναι, κυρίως της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τι έχουμε ως εικόνα από την πρωτοβάθμια, διαλυμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ατομική ευθύνη στον καθένα να λύσει το πρόβλημα όχι μόνο της υγείας του, αλλά και του εμβολίου. Αυτό λέει πλέον η κυβέρνηση. Πήρα ό,τι έκανα ως τώρα. Από εδώ και πέρα πήγαινε εμβολιάσου ή αν δεν θες να εμβολιαστείς, υπάρχουν τα μέτρα αυτά του διαχωρισμού, εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστε, που τα αξιοποιεί και με αυτόν τον τρόπο, επιτρέψτε μου, υποθάλπτει, αν θέλετε, το όπλο αυτό που είναι το εμβόλιο. Εδώ ήθελε σε ένα σύστημα και είχε η κυβέρνηση τον χρόνο, επανέρχομαι σε αυτό, ναι. Ήθελε ένα οργανωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, οι οποίοι πέρα από τα ζητήματα, τα τρέχοντα της υγείας που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, φυσικά να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό αλλά και την διενέργεια του εμβολιασμού. Ένα σύστημα λοιπόν το οποίο αυτό θα πάει στον πολίτη και όχι ο πολίτης να τρέχει να βρει υπηρεσίες υγείας ή αν θέλετε και να εμβολιαστεί. Φτάσαμε στο σημείο, είδατε τώρα, με τα μέτρα που πήρανε με αφορμή το να εμβολιαστεί εμβολιασμένοι, μία εμβολιασμένη, rapid test κτλ. Ναι. Οδηγούν τον κόσμο, αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν έχουν πιστεί, λοιπόν, να πληρώνουν από την τσέπη τους ως τιμωρία για το ότι δεν έχουν εμβολιαστεί, να πληρώνουν τα rapid test ή κυρίως την PCR, βάζοντας το χέρι βαθιά στην τσέπη. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι πάρα πολλά. Είναι τεράστιες και εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης, το λέμε από την πρώτη στιγμή, από πέρυσι αν θέλετε, με αφορμή το δεύτερο κύμα της πανδημίας, είναι τεράστιες και εγκληματικές οι ευθύνες στο ότι δεν οργάνωσε, δεν θωράκισε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όχι μόνο τα νοσοκομεία, κυρίως την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και βεβαίως δεν εξάντλησε και δεν πήρε μάλλον τα μέτρα που θα έπρεπε, τα μέτρα πειθούς που λέμε, λοιπόν, ούτως ώστε να πιστεί το μεγαλύτερο, αν θέλετε, κομμάτι του ελληνικού λαού και να εμβολιαστεί. Και κάτι τελευταίο, κύριε Λαμπρούλη. Είστε βουλευτής Λάρισας, βεβαίως. Η Λάρισα, η περιοχή της Θεσσαλίας που χτυπήθηκε πάρα πολύ από το πρόσφατο κύμα Αθηνά και ακόμα μετρά τις πληγές της. Και θα δούμε τι θα γίνει, γιατί έρχεται και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας από την Πέμπτη. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα της κατάστασης που είναι εκεί, που υπάρχει εκεί? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το νομό μας. Τα κύρια προβλήματα δημιουργήθηκαν στα παράλια του νομού, στο Δήμο Αγιάς συγκεκριμένα, που είναι και ο Δήμος που είναι και τα παράλια. Φυσικά υπήρχαν μεγάλες ζημιές και σε σπίτια, σε καταστήματα, στα παράλια αλλά κυρίως υπήρξε μεγάλο πρόβλημα, θα υπάρξει μάλλον μεγάλο πρόβλημα με την απώλεια παραγωγής στους καστανοπαραγωγούς, που αυτή την περίοδο είναι και η συγκούμενη του κάστανο. Και οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για το 80% περίπου απώλειας της παραγωγής. Κοιτάξτε, είμαστε στο ίδιο όπως και στο Πήλιο, αντίστοιχα, τεράστιες καταστροφές εκεί και σε υποδομές, όπως δηλαδή εδώ και στο νομό Λάρισας, σε υποδομές ενώ σε δίκτυα αλλά και κυρίως σε αγροτικούς δρόμους που καταστράφηκαν. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, είδατε και στην Εύβοια τι έγινε, όπως εδώ και στη Θεσσαλία που λέτε κι εσείς. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι ένα διαρκές έγκλημα και οι ευθύνες είναι διαχρονικές σε όλες τις κυβερνήσεις που δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα και ένα σχεδιασμός για τη δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων. Να σημειώσουμε πολύ περισσότερο αντιπυρικών, να θυμίσω για το καλοκαίρι. Και δεν έχει συνέλθει και η περιοχή εκεί από το χτύπημα του Ιαννού πέρσι.
Φυσικά, έχετε δίκιο. Τα λεφτά τα πήραν, τα πήρε ο κόσμος εκεί. Καρδίτσα, όχι βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και, πάρα πολλά και τα λεφτά με την έννοια της των αποζημιώσεων αλλά και των δυνατοτήτων που τουλάχιστον στα λόγια έλεγε η κυβέρνηση ότι θα έδινε στους επαγγελματίες κυρίως, στους αγρότες για να ορθοποδήσουν. Αλλά δείτε, σε ό,τι αφορά εδώ τη Λάρισα, αλλά και το Πήλιο αν θέλετε, το πρόβλημα δεν είναι γιατί είχε μεγάλη, άκουσα και τον Περιφερειάρχη προχθές να λέει ότι έριξε τόσο νερό όσο έριξε 2 χρόνια στην Αθήνα κτλ. Μα με συγχωρείτε, τα ίδια προβλήματα στις ίδιες ακριβώς περιοχές, εγώ θα μιλήσω για τον νομό Λάρισα συγκεκριμένα, στα παράλληλα δηλαδή του νομού, έχουμε κάθε χρόνο. Επί δεκαετίες τώρα. Γιατί δεν πάρθηκαν τα απαραίτητα, διότι δεν γίναν τα απαραίτητα έργα. Αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά και πάει λέγοντας. Αφού το ξέρουν το πρόβλημα, γιατί δεν προχώρησαν στην υλοποίηση όλων αυτών των απαραίτητων έργων, ούτως ώστε να, αν μη τι άλλο να μην έχεις τέτοιες δυσμενείς επιπτώσεις, να τις ελαχιστοποιείς. Και ερχόμαστε εκ των υστέρων και γινόμαστε μετά χρηστών προφήτες. Και πολύ περισσότερο είναι προκλητική, επιτρέψτε μου να το γενικεύσω τώρα, πιο προκλητική, είναι εντελώς προκλητική η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το Θεό. Θέλοντας να αθωώσει τις πολιτικές ευθύνες και τις παρούσες κυβέρνησης, αλλά και όλων των άλλων κυβερνήσεων που δεν πήρανε μέτρα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας στις περιοχές που κάηκαν και τώρα πνίγονται. Δεν είναι δυνατόν το 2021 να μιλάμε πλέον για τέτοιες καταστάσεις. Για ζημιές οι οποίες θα μπορούσαν να προβλεφθούν και φυσικά να υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα. Μάλιστα. Όμως δείτε, στο αίτημα για έργα, αναγκαία, τι υπάρχει απέναντι, είναι η επιλεξιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν επιτρέπει να χρηματοδοτούνται τέτοια έργα. Να λοιπόν, που ο λαός μας και εδώ στην περιοχή μας, αλλά και γενικότερα πρέπει να βγάλει συμπεράσμα για το ρόλο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων και να διεκδικήσει το αυτονόητο έργα, αντιπλημμυρικά και φυσικά αντιπυρικά, αντισεισμικής θωράκισης και πάει λέγοντας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας καλή δύναμη. Καλημέρα σας.